Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε, σεβαστέ πατέρα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, στα πλαίσια των πολλών δράσεών της, έχει σήμερα την τιμή και τη χαρά να παρουσιάσει την έκδοση του 15ου τόμου της επανέκδοσης των Συριανών Γραμμάτων και μέσω της παρουσίασης να τιμήσει τον εκδότη, τον κύριο Βαρθαλίτη και τους συνεργάτες του αρθογράφους και ερευνητές. Επειδή είμαι ένας φανατικός υποστηρικτής των Συριανών Γραμμάτων από την ίδρυσή τους και φίλος με τους περισσότερους αρθογράφους και έχω αρθογραφήσει σε αυτά, θα μπορούσα να πω πολλά για την προσφορά τους στη σειρά μας και όχι μόνο. Θα αρκεστώ όμως μόνο σε αυτό. Ο συγκεκριμένος τόμος είναι ένας ύμνος για την αγροτική οικονομία της σειράς μας και όλες αυτές τις γενναίες των αγροτικών οικογενειών που προερχόμαστε οι περισσότεροι. Αυτά ήθελα να πω και δίνω το λόγο στο συντονιστή μας. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας από τη σύνταξη των Συριανών Γραμμάτων. Εγώ είμαι ο Θωμάς ο Δρίκος. Σας καλωσορίζουμε όλους τους εκλεκτούς φίλους και αναγνώστες των Συριανών Γραμμάτων. Καλωσορίζουμε τον Σεβασμιότατο Επίσκοπο, κύριο Πέτρο, που μας θυμάμαι την παρουσία του, τον πατέρα Κωνσταντίνο ως εκπρόσωπο του Μητροπολίτη, τον αγαπητό κύριο Δήμαρχο, που μας θυμάμαι την παρουσία του και τη φιλοξενία σε αυτή την ωραία αίθουσα, τον εγκεταλμένο σύμβουλο της βιβλιοθήκης, τον κύριο Σαγκινέτο, και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα, σε αυτή την τιμητική, θα έλεγα, εκδήλωση για τα Συριανά Γράμματα, τη σημαία, θα έλεγα, του σύγχρονου Συριανού πολιτισμού. Όπως θα έχετε διαβάσει την πρόσκληση, θα υπάρξουν ομιλίες από συνεργάτες αρθογράφους του περιοδικού και μέλη της συντακτικής ομάδας. Θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Απόψε αποτελεί μια ιδιαίτερα συγκινητική βραδιά για μένα προσωπικά, καθώς παρουσιάζεται ένα έργο που έχω αγαπήσει πολύ. Συλλέγω μανιωδώς, όταν μεγάλωσα και ωρίμασα λίγο. Μικρός δεν το ήθελα, είναι η αλήθεια, όταν μου τα μάζευε η μητέρα μου. Και στο οποίο είχα την τιμή να κάνω και μια προσπάθεια συγγραφής σε αυτή τη δεύτερη περίοδο των Συριανών Γραμμάτων. Τα Συριανά Γράμματα μετρούν 18 χρόνια παρουσίας, μοιρασμένα σε δύο περιόδους, και επιτρέψτε μου να τα χαρακτηρίσω ως θεματοφύλακα της ιστορίας, του πολιτισμού και της παράδοσης του ευλογημένου τόπου μας. Η επιτυχημένη πορεία τους και η αναγνώρισή τους σε πανελλαδικό επίπεδο οφείλεται σε ένα κράμα εγκυρότητας, σοβαρότητας, εντελεχούς έρευνας, γνώσης και αγάπης όλων όσοι συνεργάστηκαν για τη δημιουργία τους. Κυρίως όμως οφείλεται στον εμπνευστή και εκδότη και ψυχή αυτής της προσπάθειας, στον Δημήτρη Βαρθαλίτη. Τι να πρωτοπώ για αυτόν τον άνθρωπο? Χάρη στην τρέλα του με την καλή έννοια, στη βαθιά ιστορική του γνώση, χάρη στο άσβεστο πάθος και στο μεράκι για έρευνα και φυσικά χάρη στην ανεξάντλητη λατρεία του για τη Σύρο, έχουμε σήμερα αυτό το σπουδαίο έργο των Συριανών Γραμμάτων. Ο Δημήτρης Βαρθαλίτης και οι συνεργάτες του κατά καιρούς έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν και να αφήσουν ως ένα άλλο κληροδότημα πνευματικό στην αιωνιότητα κάθε πτυχή του νησιού μας, σε κάθε ιστορική του περίοδο, επιτυχάνοντας συνεργασίες με σπουδαίες προσωπικότητες του τόπου, αξιόλογους ερευνητές και επιστήμονες, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, όπως τον αείμνηστο Ευάγγελο Ρούσο, τον Μάνο Ελευθερίου, τον Ανδρέα Δρακάκη, τον Σταύρο Βαφία, τον Δημήτριο Κρίνο, τον Βαγιά Βαΐτσι, την Άννα Σικελιανού και πολλούς άλλους, όπως είναι τα σημερινά μέλη της συντακτικής ομάδας.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε να απολαμβάνουμε τα Συριανά γράμματα για πολλά πολλά χρόνια ακόμα, ο Δημήτρης Βαρθαλίτης να παραμείνει έτσι ακίνητος, δημιουργικός και δραστήριος όπως τον έχουμε γνωρίσει όλοι μας και η συντακτική ομάδα να είναι πάντα στις επάλξεις για νεότερες και περισσότερες έρευνες για το ευλογημένο μας νησί. Σας ευχαριστούμε για όλα, κύριε Βαρθαλίτη. Πρώτος θα κάνει την εισήγησή του απόψε εδώ στη συνάντησή μας ο κύριος Βαρθαλίτης, ο εκδότης μας. Μια φούντωση, μια βρώγα που έχω μέσα στην καρδιά για την αγαπητή μας σύρα. Θα ξεκινήσω από την αρχή. Πάντα το ίδιο, την ίδια ερώτηση μου κάνουν γιατί βγάζεις τα Συριανά γράμματα. Ήταν περίπου Οκτώβρης του 42 που γύρισε ο πατέρας μου, ο Βικέδιος, ίσως μερικοί να τον θυμούνται ακόμη, από την Αλβανία. Είχε πολεμήσει στην Αλβανία. Έφτασε στη Σύρα, έχει πάρει και παράσημο. Γονάτισε, μου είπε, είναι δικιά του διήγηση. Γονάτισε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης και είπε, Παναγία μου, έχω δύο κόρες. Την Τίνα, η οποία μας άφησε στις 2 Μαΐου και τη Ρένα, η οποία, τη Γαζή, η οποία την έχουμε χάσει εδώ και 2-3 χρόνια, να κάνω και ένα γιο. 10 Ιουνίου του 43 γεννήθηκα, δίδυμος. Γιατί τα είπα αυτά? Διότι εγώ προσωπικά δεν άκουσα ποτέ παραμύθι από τον πατέρα μου. Όλο για την Αλβανία μου μιλούσε. Είχε βρεθεί και σε δύσκολη στιγμή. Αλλά δεν είναι το θέμα τώρα και ο χρόνος. Πήγαινα δε στα τάλαντα στον παππού μου, το σιδερή φρέρι Φράνο, ο οποίος τα ίδια μου έλεγε. 10 χρόνια ήταν πάνω στον Αβέροφ στη Μικρασιατική καταστροφή. Έχει και αυτός παράσημο πάρει. Δηλαδή εμένα με μεγάλωσε η ιδέα της ιστορίας. Το αφήνω αυτό το θέμα και πάω στο 65. Βρίσκομαι στη Γαλλία, εκεί για σπουδές. Εκεί συναντώ έναν ιστορικό Γάλλο, ο οποίος του λέω, γνώρισε καλά την Ελλάδα εξαιτίας της Δήλου και τα νησιά μας και τη Σύρο ιδιαίτερα, είχε μείνει στη Σύρο. Και του λέω, αγαπώ πολύ την ιστορία, θα ασχοληθώ. Και ξέρετε τι έκανε, πήρε μια καρφίτσα και την έπηξε πάνω σε ένα χαρτί. Μην ασχολείσαι με το σύνολο. Πάρε ένα μικρό κομμάτι της γης και θα βρεις όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Του λέω, είμαι από τη Σύρο. Την αγαπούσε ο ίδιος τη Σύρα. Είχε έρθει στη Σύρα, είχε μείνει για να πάει στη Μήλο. Και μου λέει, θα ασχοληθείς με τη Σύρα, το νησί σου. Εκεί θα βρεις όλη την ιστορία της ανθρωπότητος. Σταματώ, γιατί πρέπει να μείνω στα 12 λεπτά. Έρχεται το 88. Είμαι έτοιμος να βγάλω το περιοδικό. Συναντώ το Μάνο Ελευθερίου και του λέω, Μάνο, 100 μέτρα διαφορά είχαν τα σπίτια μας στο νέο ψυχικό. Μάνο, πάω να τυπώσω το περιοδικό μου. Και ποιο όνομα, λέει, θα του δώσεις? Εσύ, λέω, ποιο θα του έδινες? Μου είπε ένα, του είπα ένα, δεύτερο όνομα. Είναι πολύ δυνατά. Εκεί είναι πιο καλά τώρα. Αχ, συγγνώμη. Μου είπε ένα όνομα, δεύτερο όνομα, τρίτο όνομα. Στο τέλος του λέω, ξέρεις,
την απόφαση την πήρα. Θα το ονομάσω Συριανά Γράμματα. Και τι έκανε, τύπησε το τραπέζι. Αυτό είναι, λέει, το όνομα που θα του δώσεις. Και βγαίνει η μαμά του από το δωμάτιό της και λέει, γιατί μαλώνετε. Ρε μαμά, λέει, δεν μαλώνουμε. Κάνε μας ένα καφέ, σε φωνάζω για καφέ. Έτσι έγινε το όνομα Συριανά Γράμματα. Βγήκε το πρωτοτεύχος και το έστειλα σε πολλούς. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ευάγγελος Δρούσης, ο φιλόσοφος του Νικολάου. Με το που το παίρνει και το ανοίγει το φάκελο, πριν το διαβάσει, βλέπει, του άρεσε πάρα πολύ. Βλέπει το όνομά μου, βλέπει και το τηλέφωνό μου και μου τηλεφωνεί. «Πού βρίσκεσαι;» Του λέω, «Είμαι διευθυντής στο Γαλλικό Κολέγιο της Αγίας Παρασκευής». «Μπράβο», μου λέει, «από κάτω δόμενο κι εγώ». Σε μισή ώρα ήταν στο γραφείο μου. Δεν πολυλογώ, γιατί είναι η διάρκεια. Μου λέει, «Δημήτρη, είμαι συνταξιούχος, δουλειά δεν έχω πια. Πολύ θα χαρώ να συνεργαστούμε μαζί. Πέστε ότι ήταν για μένα ο Ευαγγελισμός». Πού να το περίμενα εγώ ποτέ ότι θα είχα τον Ευάγγελο Ρούσο τον φιλόσοφο, γνώρισα την προσωπικότητά του, ότι θα ήταν η ψυχή μου, το στήριγμά μου. Ξεκίνησε. Δρακάκης, Βαφίας, Κρίνος, Βάγιας, Μάρκος Φρέρης, ιδιαίτερα ο Μάρκος Φρέρης, ο οποίος ήταν παιδί του Βαγγέλη. Πάρα πολύ είχαν συνεργασία. Όταν ήταν μικρός, αυτός τον μεγάλωσε στα γράμματα. Ανέφερα μόνο τα οποία και ο κύριος Δήμαρχος, τα ονόματα των πεθαμένων. Άννα Σικελιανού, να πω και το γάμα Πισαβή, μεγάλη μορφή γραμμάτων. 10 χρόνια κράτησε αυτό. Το περιοδικό πήγε πάρα πολύ καλά. Εγώ το Βαγγέλη το πήγαινα στους γιατρούς, το πήγαινα στους οφθαλμίατρους, οδοντίατρους, στα νοσοκομεία, νύχτα, γύρευα, με το καρτσάκι πολλές φορές το πήγαινα. Ήτανε λίγο φιλάστενος. Το 98 μου λέει ο γιατρός, οφθαλμίατρος, συγγνώμη, ο Βαγγέλης έχει χάσει το ένα του μάτι και το άλλο είναι μόνο 30%. Σταμάτα τα Συριανά Γράμματα. Στοπ! Το 98, 88, 98. Όμως δεν σταμάτησα τη συνεργασία μαζί του. Όχι να τον βλέπω, κάθε μέρα τον έβλεπα και κάθε μέρα τον επισκεπτόμουν. Μεγάλη αγάπη. Τελικά βγάζομαι, παιδιά, τα τοπονύμια της Σύρου, το βιβλίο. Φοβερό βιβλίο. Φοβερό. Λείπει ο πρώτος τόμος. Κάναμε το δεύτερο, φοβόμουν εγώ, μου λέει πρώτα θα κάνουμε το πρώτο. Ήθελε την ανάλυση κάθε τοπονυμίου μισή σελίδα. Του λέω, όχι Βαγγέλη, πρώτα την καταγραφή. Και με την καθοδήγησή του, με ταπεινότητα σας λέω ότι έγινα εγώ ο μεγαλύτερος συλλέκτης των τοπονυμίων της Σύρου. Ο Βαγγέλης ήταν μαθητής του Θωμόπουλου, ο οποίος είναι ο γίγας των τοπονυμίων της Σύρου. Και της Σύρου αλλά και της Ελλάδος και κυρίως των Κυκλάδων. Τελικά βγάζουμε και τον, του λέω θέλω ακόμα ένα βιβλίο να βγάλουμε, Βαγγέλη. Βγάζαμε το μεγάλο Συριανό φιλόσοφο. Τότε πήρα μεγάλη χαρά όταν είδα αυτό το βιβλίο, το οποίο εγώ το κυκλοφόρησα, εγώ έκανα την έκδοσή του. Τέλος πάντων, φτάνει το 17, ο Βαγγέλης κοιμήθηκε. Λίγο πριν κοιμηθεί, του είπα, «Βαγγέλη μου, εγώ όταν πεθάνω θέλω να μου κάνουν θρησκευτική κηδεία. Εσύ, αν πεθάνεις πρώτα, τι κηδεία να κάνω;» Και μου απάντησε, «Κατά τα Ιωθώτα».
χαρά που πήρα, μεγάλη χαρά, γιατί οι φιλόσοφοι και οι Έλληνες ακόμη φιλόσοφοι έχουν άλλες ιδέες. Μια άλλη φορά του λέω, Βαγγέλη, εγώ πιστεύω πολύ στην άλλη ζωή. Εσύ, μου λέει Δημήτρη, να συνεχίζεις να πιστεύεις. Εγώ δεν πήγα, δεν είδα, δεν ξέρω. Όχι το αποκλείω, δεν πήγα, δεν είδα, δεν ξέρω. Σαν να μου λέει ότι πιστεύει και εκείνος. Ευκαιρία μου δίνεται τώρα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Επίσκοπο, ο οποίος πήγε και τον επισκέφτηκε στο γυροκομείο και του έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η επίσκεψή σας. Πεθαίνει ο Βαγγέλης, του κάναμε την κηδεία κατά τα λιωθώτα, θρησκευτική κηδεία. Παρότι λέγανε μερικοί φιλόσοφοι, μου λέγανε άλλα ντάλλον, τέλος πάντων, έρχομαι στη σειρά. Συναντάω τον κύριο Αχιλλέα Δημητρόπουλο. Μου λέει το βράδυ θέλω να έρθεις μαζί μου. Πού? Εδώ μου λέει δίπλα στο ρολόι υπάρχει μια αίθουσα του Πανεπιστημίου που συναντιόνται οι λόγοι της Σύρου και θέλω να είσαι και εσύ παρόν. Α, τον αχολούτησα. Παρευρέθηκα. Μπήκα. Την ώρα που μπήκα ένα χειροκρότημα έγινε. Λέω τον Αχιλλέα χειροκροτούν. Έλα Παναγιά μου. Μπράβο Αχιλλέα μου. Όχι λέει κύριε Βαρθαλίτη, εσένα χειροκροτούμε και σου ζητούμε. Το 98 σταμάτησε. Είμαστε το 17. Να ξανασυνεχίσει στα δεύτερη περίοδο τα συνδυανά γράμματα. Μα μου πεθάναν όλοι οι λόγοι, λέω. Τούτο εκείνο. Όχι, εμείς θα σε στηρίξουμε. Και πράγματι είπα ναι. Τόλμησα, δεν το μετάνιωσα ποτέ. Έχασα το Βαγγέλη, αλλά συνάντησα τον κύριο Δρίκο, τον Θωμά Δρίκο εδώ, ο οποίος είναι η ψυχή, η καρδιά των Συριανών Γραμμάτων. Σπουδαίος δικηγόρος, αλλά και σπουδαίος ιστορικός. Είναι καταπληκτικός, μέχρι και σήμερα ψυχώνει, με δυναμώνει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που γίνεται αυτό το πράγμα. Πέρσι, θα πω ένα μικρό περιστατικό που βλέπω τον Δήμαρχό μας εδώ. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν η γιορτή του Σαγιάκου μου. Και ήμουνα κι εγώ. Και βγαίνω από την εκκλησία και βλέπω ένα κύριο και με φώναξε. Έλα εδώ μου λέει, έχω όλα τα Συριανά γράμματα και τα διαβάζω με πολύ αγάπη. 2-3 μου λείπουνε, τα έχω δανείσει και δεν μου τα έχουν επιστρέψει. Του λέω, μπράβο σου, συγχαρητήρια, θα στα φέρω αυτά τα 2-3 τεύχη. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Μου λέει, θέλω να γίνω δήμαρχος. Και γυρίζω και του λέω, σίγουρα είσαι ο νέος δήμαρχος της Σύρας. Με κοίταξε. Του λέω, είναι δυνατό να αγαπάς τόσο πολύ τη Σύρα, να ξέρεις τόσο καλά τα Συριανά γράμματα και να μην βγεις δήμαρχος εσύ? Όταν βγήκε μου το είπε, πώς ήσουν να λέει τόσο βέβαιος? Μα είναι, λέω, αδύνατο να μην έβγαινες δήμαρχος. Και προχτές την Τετάρτη πήγα στη Μητρόπολη να καλέσω τον Μητροπολίτη να είναι παρόν σήμερα. Ήτανε ο πατήρ Συρίγος απ' έξω. Του λέω, πατέρα, είμαι ο εκδότης των Συριανών Γραμμάτων. Και πότε θα βγάλεις, μου λέει, το 15ο. Μα το βαστούσα. Να το, του λέω. Αυτό είναι. Τα ξέρω όλα, μου λέει. Τα έχω δέσει. Και να έχεις την ευλογία μου εσύ και όλη η ομάδα σας και συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε. Πω. Έπαθα σοκ. Και φεύγω και πάω στην Καθολική Επισκοπή. Χτυπάω το κουδούνι, 9.30 ήταν, στο γραφείο του. Δούλευε. Και μόλις ανοίγω την πόρτα, βαστούσε την πρόσκληση. Χωρίς να του πω τίποτε. Θα είμαι εκεί, μου λέει, την ημέρα. Ο Μητροπολίτης μου είπε ότι θα είναι στην Έδεσσα σήμερα. Αλλά θα σου στείλω
εκπρόσωπο και σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα. Καλά. Και μου λέει ο Σεβασμιότατος, μπράβο για αυτό που κάνετε. Είναι πολύ τολμηρό κάθε 6 μήνες να βγάλετε 500 σελίδες περιοδικό. Το διαβάζω, μου λέει, όλο το διαβάζω και προχωρώ. Κατεβαίνω και βλέπω τον πρόεδρο του Μάνα. Βαρθαλίτη! Πάω, τον πλησιάζω. Μου λέει, το έχω παντού τα σελιάνα γράμματα. Στο σαλόνι, στη κουζίνα, στο μπαλκόνι. Όταν λέει, έχω χρόνο, διαβάζω τα σελιάνα γράμματα και ικανοποιούμε ψυχικά πάρα πολύ. Τι να σας πω, είμαι 82 ετών, αφού σας είπα πότε γεννήθηκα. Δεν έχω πάρει ούτε ασπιρίνη, ούτε ντεπό στη ζωή μου. Έχω τα συριανά γράμματα που αυτά με βοηθούν να κρατώ την υγεία μου, την ψυχή μου ισορροπία και όταν περνάω κάποια δυσκολία, κάποια στεναχώρια, έχω την Ελληνογαλλική Σχολή Αθηνών Άγιος Παύλος, τα Πατήσια. 400 παιδιά, 72 εργαζόμενους. Και είναι το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που βραβεύτηκε από τη Γαλλία για την καλή διδασκαλία των Γαλλικών. Και η Αγγλία μας βράβησε με χρυσού μετάλλιο 25 σχολεία όλες της Ελλάδας. Φροντιστήρια, γυμνάσια, δημοτικά. Μεταξύ αυτών ήταν και το σχολείο μου, Άγιος Παύλος, για την καλή διδασκαλία των Αγγλικών που χάνω. Είχα και Κινέζικα, αλλά έφυγε η καθηγήτρια και δεν ξέρω αν θα το ξαναξεκινήσω φέτος. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω, να μην ξεχάσω κανέναν, τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος είναι και συνεργάτης. Ήταν και στην κηδεία του Βαγγέλη και έβγαλε τον λόγο. Τον ακούραστο συνεργάτη και εκείνο του περιοδικού Σαγκινέτο, το Βακόνδιο και το γιο του Μάριο που είναι τον εκδοτικό οίκο, το αρχείο της Καθολικής Επισκοπής, το οποίο με τη βοήθεια του Μιχαήλ Ρούσου, ο οποίος είναι παρόν, είναι πάντοτε στη διάθεση του περιοδικού, τις 5 είναι παρούσα εδώ, 5 κυρίες και δεύτερη, 2 είναι τουλάχιστον, του αρχείου, του Αγάξιου, τα οποία μας βοηθούν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, το αρχείο των πατέρων Ιησουητών στην Αθήνα, όλους τους συνεργάτες, εδώ είναι όλοι οι συνεργάτες, όλοι μαζί μας τα συριανά γράμματα, 1η Ενδεκάτου του 21, το Υπουργείο Πολιτισμού μας βράβευσε. Την ημέρα όμως που πήγα και με είδε ο Δήμαρχο, ο πρώην Πρόεδρος, το ξέχασα να το πω, πέρασα και από το σπίτι του Φραγκίσκου Βαβανκάρη, ο οποίος είναι παρόν και ο οποίος είναι απόγονος της οικογένειας Βαμβακάρη, αυτοί δημιούργησαν τον Αγρό. Και μου είπε, αν μπορέσω να μου δώσετε το λόγο, να συγχαρώ και εσάς, και εσένα και όλους τους συνεργάτες του περιοδικού. Τον ευχαριστώ που ήρθε εδώ πέρα παρόν. Το κύριο, θα σας πω επίσης ότι στο τελευταίο τέτος, που είναι ακριβώς 500 σελίδες, διαβάστε το. Θα σας μιλήσουν και για τα άρθρα που έχουν γράψει εδώ οι συνεργάτες. Εγώ έχω 140 σελίδες για βροχοπτώσει στη Σύρο 1900-2020. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το συμπεράσμα μου είναι ότι κάθε 5 χρόνια ίδια πτώση νερού έχουμε στη Σύρα. Και ένα θα το πω ακόμη, καθολική και ορθόδοξη, στο θέμα της βροχής ταυτίζονται απόλυτα. Δεν έχουν καμία διαφορά, μα καμία διαφορά. Τον κύριο Καρλοβασίδη επίσης ευχαριστώ, ο οποίος μου έδωσε το μετρολογικό σταθμό και έχει και περίπου 80 σελίδες από την
ενωριακές καμπάνες, οι οποίες κάθε φορά γράφουν για τις βροχοπτώσεις. Και το παίρνανε οι χωρικοί και κοντά στις βροχοπτώσεις διαβάζανε και το περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ όλους εσάς. Όλους! Είχατε όλους εμείς τους. Δεν ξέρετε τι χαρά μου δίνετε και τι... Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ θα πω στον κύριο Καταγά, ο οποίος σχεδόν κάθε φορά δύο μήνες ασχολείται με το περιοδικό το ομορφαίνει, το χαϊδεύει. Το καταφέρνει πάρα πολύ. Και φυσικά, όπως είπα, τον κύριο Δρίκο, η οποία είναι ψυχή. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και αν κάτι ξέχασα, δεν πειράζει. Έχετε τώρα συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαρθαλίτη για τα καλά του λόγια και για την ωραία αφήγηση που μας έκανε από τη βιωματική του διαδρομή μέσα στον χώρο του Συριανού πολιτισμού και σε αυτό το υπέροχο περιοδικό που βγαίνει τόσα πολλά χρόνια. Το λόγο θα πάρει τώρα ο κύριος Δημητρόπουλος, ο Αχιλλέας Δημητρόπουλος, μια προσωπικότητα του Συριανού πολιτισμού των τελευταίων δεκαετιών, υπεύθυνος στο Βιομηχανικό Μουσείο, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, ο οποίος πάντα με τις συμβουλές του και με τη γνώση του είναι πολύτιμος για όλους εμάς. Καλησπέρα σε όλους. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή και ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Και επειδή πάντα πίστευα ότι γράφω καλύτερα από ότι μιλάω, σας έχω ετοιμάσει δύο λόγια, όχι πολλά, για το πώς κατά τη δικιά μου άποψη και οπτική από μία σπίθα η οποία άναψε σε μία ευθεία που ορίζεται από την είσοδο του νέου ψυχικού μέχρι την Αγία Παρασκευή, στην οποία ζούσαμε όλοι, άναψε αυτό που λένε φλόγα ενός περιοδικού για τη Σύρο. Όλοι μας ήμασταν μόνο με το σώμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Όλοι μας με έναν αιμονικό τρόπο βρισκόμασταν στη Σύρο. Και όλο αυτό το πάθος που συγκλώνιζε πρώτα απ' όλα τον Δημήτρη, τον Μάνο, τον Βαγγέλη, μας ένωσε και μπορέσαμε να δημιουργήσουμε τα Συριανά Γράμματα. Νεότεροι και παλαιότεροι αναγνώστες και συνεργάτες του περιοδικού Συριανά Γράμματα μοιραζόμαστε το πάθος για τις εκδόσεις που αφορούν τη Σύρο. Είτε πρόκειται για βιβλία και περιοδικά, είτε για ανάτυπα εργασιών, τα αναζητάμε σε βιβλιοθήκες και δημοπρασίες, σε παλαιοβιβλιοπολία και σε ιδιωτικές συλλογές και λίγο πολύ έτσι έχουμε γνωριστεί μεταξύ μας. Και εδώ θα κλείσω το μάτι στο συμμαθητή μου και υπεύθυνο της βιβλιοθήκης μας, τον κύριο Δομένικο Σαγκινέτο. Και θα θυμηθώ τα χρόνια που ήμασταν μαθητές εδώ. Είμαστε λοιπόν σε θέση να ιχνηλατήσουμε κάθε τάση, στάση και στροφή της εκδοτικής παραγωγής που άσκησε επιρροή, βρήκε μιμητές και έτυχε θερμής υποδοχής από τον αναγνωστικό κοινό.
Δύο φορές παρακολουθήσαμε ένα τέτοιο φαινόμενο, μια τέτοια στροφή. Το 1988 με την πρώτη περίοδο κυκλοφορίας των Συριανών γραμμάτων και το 2017 με τη δεύτερη περίοδο, ύστερα από μια διακοπή 19 χρόνων. Και στις δύο περιπτώσεις είδαμε με ικανοποίηση το περιοδικό να έχει άμεση ανταπόκριση και αναγνώριση, ειδικά κατά τη δεύτερη περίοδο κυκλοφορίας, που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη βαριά σκιά της φυσικής απουσίας ορισμένων συνεργατών και μάλιστα του αλυσμόνη του Ευάγγελου Ρούσου. Για μας που μείναμε πίσω, ταλαντευόμενοι επανειλημμένα ανάμεσα στη δράση και την αδράνεια, κυριότερο ανασχετικό ζήτημα ήταν η αμφιβολία προσέλκυσης νέων συνεργατών. Όμως επιτεύχθηκε η συναστρία, νέα πρόσωπα με γνώσεις και όραμα συγκεντρώθηκαν σύντομα και έγινε σαφές ότι τα Συριανά γράμματα ήταν πλέον ένα έντυπο επιρροής. Φιγουράροντας στις βιτρίνες των μεγαλύτερων βιβλιοπωλείων της Αθήνας και στις προθήκες των σημαντικότερων βιβλιοθηκών, ήταν πλέον σημείο συνάντησης των διαδρομών μιας πλειάδας ανθρώπων. Κι όπως αληθεύει ότι σε αυτή τη ζωή μοναδική μας περιουσία είναι οι φίλοι μας, έτσι αληθεύει επίσης ότι περιουσία μιας περιοδικής έκδοσης είναι οι συνεργάτες της. Ας θυμηθούμε ότι στην πρώτη περίοδο κυκλοφορίας ο λόγος είχε δοθεί αρχικά στους τότε στυλοβάτες της Συριανής Διανόησης. Και πιστέψτε με, δεν ήταν εύκολο τότε να αποσπάσει συνεργασίες από τα εξέχοντα πρόσωπα της Συριανής Διανόησης. Στη δεύτερη περίοδο, όταν τα περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα δυστυχέστατα δεν βρίσκονταν πια ανάμεσά μας, αδυσόπιτο τέθηκε ένα ερώτημα. Χωρίς αυτούς, πώς θα προχωρούσε το περιοδικό χωρίς τον Ευάγγελο Ρούσο, χωρίς τον Μάνο Ελευθερίου και όλους τους άλλους καθοριστικούς συντελεστές της επιτυχίας του? Όμως το ίδιο πνεύμα ξέραμε τι θέλαμε εμείς και ξέρανε τι ήθελαν και εκείνοι. Σύμφωνα προς την επικρατούσα τάση της συγκεκριμένης εποχής, θέλαμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα για ένα έντυπο. Ένα έντυπο όπου θα βρίσκονταν συγκεντρωμένα στοιχεία και πληροφορίες για τη Σύρο, ιστορικές και άλλες. Συριανοί, νεοσυριανοί και επισκέπτες μας προέτρεπαν συνέχεια, επανειλημμένα, να συγκεντρώσουμε σε μία έκδοση ό,τι αφορούσε τη Σύρο, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εντοπίσει ό,τι τον ενδιαφέρει. Είτε ήταν μαθητής, είτε ήταν ερευνητής, είτε ήταν ιστορικός, είτε ήταν ένας απλός άνθρωπος που ενδιαφερόταν να μάθει κάτι για οποιοδήποτε θέμα που ακουμπάει τη Σύρο. Θα ήταν σπατάλη χρόνου και υπομονής να αναφέρω γεγονότα. Θα προτιμούσα να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο για να εκφράσω δημόσια τη βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη μου προς τους εμπνευσμένους αυτούς ανθρώπους που ανακάλυψαν και μοιράστηκαν μαζί μας τα αποτελέσματα δικών τους πρωτογενών ερευνών. Δεν υπάρχουν λόγια που να προσεγγίζουν το θαυμασμό μου για τον Θωμά Δρίκο που μας κάνει γνωστά τα πιο απίθανα άγνωστα. Επίσης για τον Κώστα τον Καταγά που αθόρυβα και παθιασμένα ετοιμάζει κάθε τεύχος, χαϊδεύοντάς του. Τεύχος που, χωρίς τη γενναιόδορη αφοσίωση του Δημήτρη Βαρθαλίτη τόσα χρόνια, θα παρέμενε ένα απλοϊκό όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Κάθε συνεργάτης των Συριανών γραμμάτων έχει τη δική του προσωπική ιστορία να διηγηθεί, τη δική του σχέση με το περιοδικό, τη δική του οπτική και το δικό του πεδίο γνώσεων και δράσης. Για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση,
Όλα ξεκίνησαν ένα πρωινό του έτους 1988 στο γραφείο μου στο τμήμα Χερσαία Ζωολογίας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το οποίο ήμουν υπεύθυνος, στην Κηφισιά. Εκείνο το πρωινό η κυρία Νίκη Γουλανδρή τηλεφώνησε στο γραφείο μου και με ειδοποίησε να πάω στο δικό της γραφείο, γιατί εκεί συνομιλούσε με κάποιον ιδιαίτερο επισκέπτη που, όπως μου είπε, εκτός των όλων των άλλων, ήταν και συμπατριώτης μου. Άφησα για λίγο τα προσφυλή ερπετά, για τα οποία τότε έγραφα το εκτενέστερο βιβλίο που έχω γράψει ποτέ, και όταν έφτασα στο γραφείο της κυρίας Γουλανδρή, συνάντησα για πρώτη φορά τον Δημήτρη Βαρθαλίτη. Συνηθισμένος καθώς ήμουν από πληθωρικές προσωπικότητες, στον ίδιο χώρο, στο γραφείο της Νίκης Γουλανδρή, είχε χορέψει πριν από λίγο ζεϊμπέκικο ο Γιάννης Τσαρούχης, είχε απαγγείλει ο ηθοποιός Σον Κόνερι μια άλλη στιγμή και είχε εκφωνήσει λόγω Ιντίρα Γκάντι. Κι έτσι δεν τα ξαφνιάστηκα τόσο πολύ από το ταμπεραμέντο του νέου χυμαρόδους επισκέπτη, όσο από την τολμηρότητα του επιχειρήματός του να εκδώσει ένα ιστορικό φιλολογικό περιοδικό για τη Σύρο. Κάτι τέτοιο έλειπε αισθητά εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και η ιδέα έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Στόχος του περιοδικού, κοινό όραμα για όσους προτιμούν τις λυρικές διατυπώσεις, ήταν, είναι και θα είναι ένα. Να μπορούν οι μέλλοντες ερευνητές να βρουν εύκολα συγκεντρωμένα σε έντυπη μορφή ιστορικά στοιχεία και γενικά θέματα που αφορούν τη Σύρο. Επί πολλά χρόνια, όποτε βρισκόμασταν στον γενέθλιο τόπο, ακούγαμε ανθρώπους που ζητούσαν κάτι τέτοιο. Ζητούσαν κάτι τέτοιο γιατί το είχαν συνηθίσει, γιατί στη Σύρο είχε προϋπάρξει μια αξιόλογη εκδοτική δραστηριότητα που αφορούσε ιστορικά φιλολογικά περιοδικά. Αντιπροσωπευτικό δείγμα ήταν το Κυκλαδικών ημερολόγιων που εκδιδόταν κατά καιρούς από κυκλαδίτες ανθρώπους των γραμμάτων. Ένα από τα πρώτα κυκλαδικά ημερολόγια εκδόθηκε στη Σύρο στα χρόνια του Μεσοπολέμου από τον Πέτρο Στεφάνου και συνεχίστηκε για λίγα χρόνια, επανεκδόθηκε το έτος 1965 από τον Μιχαήλ Πέτρου Στεφάνου, τον γιο, και άλλο ένα εντοπίστηκε κυκλαδικών ημερολόγιων που εκδόθηκε στη Σύρο το 1907 από τον Τάσο Ζευγόλη. Κατά τη δεκαετία του 1950 είχαν ακολουθήσει τα κυκλαδικά που είχαν τη μορφή κανονικού περιοδικού με επιμελημένη εικονογράφηση και σελιδοποίηση. Εκδότης διευθυντής ήταν ο Σταύρος Βαφίας και επιμελητής ύλης ο λογοτέχνης Νίκος Σφυρόαερας. Το 1983 εμφανίζονται τα Συριανά, περιοδική έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξενιτεμένων Παπανοσυριανών, ο Φερεκίδης. Διευθυντής έκδοσης ήταν ο Μιχάλης Φραγκιάς και από το 1987 εκδότης διευθυντής ήταν ο Δημήτρης Βαρθαλίτης. Αυτό το περιοδικό παρουσιάζει όλο και περισσότερες ομοιότητες προς τα Συριανά γράμματα. Όμως πραγματικός πρόδρομος των Συριανών γραμμάτων είναι η εφημερίδα Αετός που κυκλοφόρησε το 1944 από τον Ευάγγελο Ρούσο, ποιον άλλον. Μαθητής ακόμα, ο Ευάγγελος Ρούσος γράφει, σελιδοποιεί και τυπώνει τον Αετό και πουλάει το έντυπο αυτό για να ζήσει στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Πολλά χρόνια αργότερα ο Ρούσος, ως αρχισυντάκτης και υπεύθυνος ύλης, επενδύει στα Συριανά γράμματα όλο τον θησαυρό των γνώσεων που διαθέτει. Η πρώτη περίοδος κυκλοφορίας των Συριανών γραμμάτων τερματίζεται στο 43ο τεύχος
το αφιερωμένο στη Συριανή ποιήτρια Ρίτα Μπούμη Παπά. Θα περάσουν 19 ολόκληρα χρόνια μέχρι να ξαναβρεθούν κάποιοι εμπνευσμένοι Συριανοί, πνευματικοί νομάδες και θωμάδες, γεμάτοι πάθος και γνώση, ανήσυχα και ριζοσπαστικά πνεύματα με αγάπη για τη Σύρο και με καλό γούστο στην παραγωγή της Αμπέλου. Αισιόδοξος εγώ, πάντα, σκαρώνω για αυτούς και για τη συνέχεια του περιοδικού ένα χαϊκού, ένα ποιημάτιο, όπως τα λέγαμε. Στους θωμάδες εκείνους που δεν έχουν παρά να δοκιμάσουν τη νέα εσοδεία Συριανού κρασιού στο χρώμα του αίματος, που έχει, όπως εκείνη, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αναφλέγεται εύκολα. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο κύριος Γαλανόπουλος, πολύτιμος συνεργάτης του περιοδικού μας, στα θέματα στα οποία εξειδικεύεται σαν πολιτικός μηχανικός. Λοιπόν, και επίσημα καλησπέρα. Για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Τάκης Γαλανόπουλος, είμαι πολιτικός μηχανικός και συνεργάτης των Συριανών Γραμμάτων από το πρώτο τεύχος της δεύτερης της νέας περίοδου. Αυτό το προσωπικό ταξίδι συμπόρευσης με τα Συριανά Γράμματα, ένα ταξίδι που για μένα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, δημιουργικό και ευχάριστο, ξεκίνησε για μένα λίγο πολύ τυχαία. Το καλοκαίρι του 2016 συμμετείχα σε μια κίνηση που είχε ξεκινήσει για την προστασία της Πάνω Μεριάς. Σε μια από τις συναντήσεις ενημερώθηκα ότι επρόκειτο να ξανακυκλοφορήσουν τα Συριανά Γράμματα, ότι το πρώτο τεύχος θα ήταν αφιερωμένο στην Πάνω Μεριά και μου ζητήθηκε σαν μέλος της ομάδας πεζοπόρων και καλός γνώστης των μονοπατιών της Πάνω Μεριάς να γράψω ένα άρθρο για αυτά. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μου με τα Συριανά Γράμματα, στα οποία μέχρι σήμερα στα 15 τεύχη της νέας περίοδου έχω γράψει 10 άρθρα. Θα σας μιλήσω εντάχει για τα περισσότερα από αυτά. Όλα τα άρθρα που έγραψα ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα αναλυτικής έρευνας και συλλογής στοιχείων και σε μικρό μόνο βαθμό λόγω των γενικών μου γνώσεων ή της εξειδικευμένης λόγω επαγγέλματος γνώσης ή εμπειρίας. Το δεύτερο άρθρο το οποίο έγραψα, αλλά το πρώτο ουσιαστικά για το οποίο χρειάστηκε μια συλλογή στοιχείων και έρευνα περίπου 6 μηνών, ήταν το άρθρο για την κατασκευή των φυλακών της Γιάρου, την περίοδο αμέσως μετά τον εμφύλιο. Ένα θέμα πολύ δύσκολο, γιατί άπτεται μιας πολύ ταραγμένης ιστορικής περίοδου με έντονο συγχρόνο στο συναισθηματικό στοιχείο. Μελέτησα επισταμένα αρκετά βιβλία που γράφτηκαν από την πλευρά των εξορίστων, όπως το «Γιούρα Ματωμένη Βίβλος» του 1952, το «Υπόμνημα των κρατουμένων προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης Πλαστήρα» το 1951, και άλλα με προσωπικές αναμνήσεις εξορίστων, καθώς και στοιχεία από την τότε κυβερνητική πλευρά, το πόρισμα της έρευνας του εφέτη Ιωάννη Μπιζίμη το 1953, ύστερα από μυστική παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης Παπάγου. Και βεβαίως, πληθώρα άρθρων και αναφορών του τύπου της εποχής. Στο ιστορικό αρχείο της Ανοσύρου βρήκα τα σχέδια κατασκευής των φυλακών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Συγχρόνως, για να έχω πλήρη εικόνα, επισκέφτηκα 3 φορές τη Γιάρο, περπάτησα με προσοχή όχι μόνο το κτίριο των φυλακών, αλλά και όλους τους όρμους και τις εναπομείνασες εγκαταστάσεις και έβγαλα εκατοντάδες φωτογραφίες. Όλα αυτά περιλήθηκαν στο άρθρο που δημοσιεύτηκε. Και για να είμαστε επίκαιροι, ύστερα από το γνωστό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί για τη Γιάρο από ιδιωτική εταιρεία και το σάλο που έχει ξεσπάσει, να αναφέρουμε ότι στο άρθρο υπήρχε αναφορά για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του Υπουργείου Αιγαίου ήδη από το 2001 για μελέτες και επεμβάσεις στερέωσης και ανάδειξη των κτιρίων και της ιστορίας τους, καθώς και προσωπική πρόταση του συντάκτη για τη διάσωση και αξιοποίηση των κτιρίων και της ιστορίας τους με εκτίμηση κόστους και πρόταση χρήσης. Εδώ ορισμένες φωτογραφίες από το άρθρο, εδώ είναι χάρτης ο οποίος
φτιάχτηκε ειδικά από εμένα με όλους τις τοποθεσίες και τις εγκαταστάσεις, αποσπάσματα από εφημερίδες, αποσπάσματα από ληξιαρκές πράξεις θανάτου, όπου δηλωνόντουσαν βεβαίως ψευδείς αιτίες θανάτου, δημοσίευμα σχετικά με τις ατασταλίες που βρέθηκαν κατά τη φάση ανέγερσης των φυλακών, το σχέδιο των φυλακών σε συγκαρύφημα από τους ίδιους τους εξορίστους, το σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Μεταξά, που εν μέρη υλοποιήθηκε, εν μέρη όχι, και βέβαια και ένα εντελώς περίεργο και ένα σχέδιο για τριώροφα, μάλιστα υπήρχε και σχέδιο για τετραώροφα κρεβάτια των κρατουμένων, το οποίο θα κατασκευαζόταν από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στα πλαίσια του τεύχους 13, που ήταν αφιερωμένο στην περίοδο της Σύρου 1940-1960, μου ζητήθηκε να γράψω ένα άρθρο για το νέο κτίριο του νοσοκομείου της Σύρου, που ολοκληρώθηκε το 1958. Σκεφτόμουν και ήταν αλήθεια ότι δεν ήξερα τίποτα για τη συγκεκριμένη περίοδο του νοσοκομείου. Ξεκίνησα από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου, όπου βρήκα μια ελάχιστη πρώτη μαγιά ιστορικών στοιχείων για την περίοδο που εξέταζα. Στην πορεία μελέτησα αναλυτικά τόσο στο ΓΑΚ των Κυκλάδων το σύνολο των αποφάσεων της αδελφότητας του νοσοκομείου και μετέπειτα Διοικητικού Συμβουλίου, από τις αρχές της δεκαετίας του 30 μέχρι και το 1960, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της ιδίας περίοδου. Έκανα αναζήτηση σε εφημερίδες εποχής και αποτέλεσμα όλης αυτής της έρευνας ήταν ένα άρθρο που έπιανε μια περίοδο 30 περίπου χρόνων και απαντούσε σε μια σειρά ερωτήματα. Γιατί ο Δήμος Ερμούπολης, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του, δέχτηκε εν τέλει το Δημοτικό Νοσοκομείο να παραχωρηθεί στο κράτος και να γίνει κρατικό? Τι ρόλο έπαιξε η δωρεά Βαρδάκα και σε τι συνίστατο? Πότε ξεκίνησε η κατασκευή του νοσοκομείου Τι έγινε το ημετελές νέο κτίριο του νοσοκομείου στην περίοδο της κατοχής? Τι χρήσεις εγκαταστάθηκαν σε αυτό? Γιατί το νοσοκομείο στην περίοδο της κατοχής αναγκάστηκε να μετακομίσει στο γεροκομείο? Γιατί χρειάστηκαν πάνω από 10 χρόνια μετά τον πόλεμο για να ολοκληρωθεί το νέο κτίριο? Ένα άλλο άρθρο που έγραψα με πραγματική ευχαρίστηση ήταν το άρθρο για τον προσφυγικό συνοικισμό του Ξηροκάμπου. Στο ξεκίνημα, τα μόνα στοιχεία που είχα ήταν ένα σχέδιο του οικισμού που χρησιμοποιεί η Πολεοδομία ως σχέδιο πόλεως της περιοχής. Με απασχόλησε τόσο το πώς χτίστηκε ο οικισμός, αλλά και το πώς αυτός εξελίχθηκε στην πάροδο του χρόνου. Από την έρευνα που έκανα, διεπίστωσα ότι το 1930, μετά την ανέγερση και την κατοίκησή του, ήταν μια χωμάτινη έκταση, χωρίς δρόμους, χωρίς μάντρες, χωρίς ρεύμα, νερό ή αποχέτευση, στην οποία, σαν σπαρμένα, είχαν κατασκευαστεί 36 μικρά ισόγεια λιθόκτιστα κτίσματα με κεραμοσκεπή στέγη και εξωτερικό λουτρό, κάθε ένα από τα οποία ήταν μοιρασμένο σε 2 μικρά διαμερίσματα επιφανείας από 28 έως 62 τετραγωνικά. Ή, εάν υπολογίσουμε την ωφέλιμη επιφάνεια, αφαιρώντας δηλαδή τους πέτρινους τοίχους και τα εξωτερικά λουτρά, από 18 έως 48 τετραγωνικά. Από μια ιταλική φωτογραφία του 1942 διαπίστωσα ότι μέχρι και αυτή τη χρονολογία δεν είχε πραγματοποιηθεί ούτε μία αλλαγή στον οικισμό. Πέρα από την κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου το 1932 και μιας κατοικίας δίπλα σε αυτό. Μελετώντας στη συνέχεια 2 φωτογραφίες δεκαετίας του 50 από το αρχείο του Αντώνη Ροδοκανάκη Κρίνου που βρίσκεται στο ΓΑΚ Κυκλάδων, διαπίστωσα ότι ο οικισμός διατηρήθηκε αναλύοντος και στην δεκαετία του 50. Ούτε νέες οικοδομίες είχαν ανεγερθεί στα άχτιστα αλλά παραχωρημένα οικόπεδα του οικισμού, ούτε προσθήκη στις υπάρχουσες κατοικίες. Οι πρώτες αλλαγές στον οικισμό παρατηρούνται στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 70 ο οικισμός διατηρούσε έντονα την αρχική του φυσιογνωμία. 5 από τις αρχικές κατοικίες είχαν κατεδαφιστεί, τα μισά από τα 32 αρχικά άκτιστα οικόπεδα είχαν κτιστεί και στον οικισμό υπήρχαν μόνο 3 διόρροφα κτίσματα. Η δεκαετία του 80 ήταν αυτή που υπήρξε σημείο καμπής στην αλλαγή της φυσιογνωμίας του οικισμού. Στη δεκαετία αυτή χτίστηκαν 28 νέες κατοικίες,
12 εξ αυτών σε άχτιστα οικόπεδα και 16 στη θέση παλαιών κατοικιών που κατεδαφίστηκαν. Παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα διατηρούνται 32 από τις 72 αρχικές κατοικίες, ακόμα και με μικρότερες ή μεγαλύτερες επεμβάσεις και αλλοιώσεις. Θα δούμε εν συντομία ορισμένες φωτογραφίες. Εδώ είναι η φωτογραφία του οικοπαίδου πριν χτιστεί. Σπάνια φωτογραφία, βρέθηκε στο ίντερνετ. Αυτή είναι η αεροφωτογραφία που σας μίλησε, ιταλική του 1942. Δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να ζουμάρω λίγο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι πέρα από τα χτίσματα που φαίνονται ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές, είναι τα δύο μπλε, είναι τα κτίρια, το δημοτικό σχολείο και το άλλο κτίριο που σας έλεγα ότι χτίστηκε. Υπάρχουν κάποιοι μέανδρες στην περιοχή, οι οποίοι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να δώσουμε μια ερμηνεία σε τι οφείλονταν. Και μάλιστα από την αεροφωτογραφία είδαμε ότι τέτοιοι μέανδροι υπήρχαν σε πάρα πολλές περιοχές Ερμόπολης. Λοιπόν, ήταν κατασκευές αντιαεροπορικές που είχαν φτιάξει οι Ιταλοί, κάποια αναχώματα φαντάζομαι, σε μορφή μεάνδρου, ώστε ο κόσμος να μπορεί να πηγαίνει να κρύβεται σε περίπτωση. Πώς το λένε. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις φωτογραφίες του Ροδοκανάκη Κρίνου. Είναι αριθμημένα όλα τα κτίρια, έχουμε μελετήσει τους δρόμους κτλ. Η δεύτερη φωτογραφία του Ροδοκανάκη Κρίνου, αυτή είναι μια φωτογραφία του 60. Πάλι αναλύωτα, δηλαδή αν τα δει αναλυτικά ένας κανένας δεν έχει προσθεθεί τίποτα. Και η πρώτη περίοδος, αυτή είναι από τη δεκαετία του 60, είναι από το αρχείο της ΜΙΕΤ, Ελιά ΜΙΕΤ. Βλέπετε με κόκκινο όλα τα κτίρια ρυθμιμένα, σχεδόν φαίνεται ολόκληρος ο οικισμός, έστω και πολύ αχνά από μακριά. Σε κίτρινο κύκλο έχουν σημειωθεί όλες οι προστικούλες, γιατί μιλάμε για πολύ μικρές, μιλάμε για ένα βεσέ, μια αποθήκη, άντε ένα δωμάτιο που έχουν γίνει στον οικισμό. Θα προχωρήσω εν συντομία με ορισμένα στοιχεία για 2-3 ακόμα άρθρα εντελώς επιγραμματικά. Ένα άρθρο γράφτηκε για τις εκλογές στις αρχές του 1900, και ενώ σε φάνταστο τρόπο προεκλογικής δωροδοκίας που μηχανεύτηκαν οι Συριανοί πολιτικάντιδες. Αντί της απλής παραχώρησης χρημάτων έναντι ενός υποσχόμενου αλλά μη ελέγξιμου ψήφου, ο δωροδοκόν μαζί με το μισό ποσό της δωροδοκίας έδινε στο ψηφοφόρο και ένα χαρτί που βεβαίωνε ότι αυτός, ο δωροδοκόν δηλαδή, στοιχημάτιζε υπέρ της νίκης του αντιπάλου του. Εντυπωσιακό. Έτσι, ο δωροδοκηθής είχε κάθε λόγο όχι μόνο να ψηφίσει ο ίδιος και η οικογένειά του υπέρ του δωροδοκούντα, αλλά και να προπαγανδίσει υπέρ του ώστε να εκλεγεί αυτός και να εισπράξει ο ίδιος το υπόλοιπο τίμημα του υποτιθέμενου στοιχήματος την επομένη των εκλογών. Εφάνταστο. Ένα άλλο άρθρο ήταν για μια πολύ ενδιαφέρουσα πανοραμική φωτογραφία της Ερμόπολης του 19ου αιώνα που επιχειρήσαμε την χρονολόγησή της εξετάζοντας ποια κτίσματα που γνωρίζαμε ήδη από την ιστορία, τη χρονολογία κατασκευής τους, εμφανίζοντας σε αυτή τη φωτογραφία και ποια όχι. Και έτσι περιορίσαμε το χρόνο λήψης φωτογραφίας μεταξύ του 1871 και του 1873. Εδώ βλέπετε επιμέρους λήψεις φωτογραφίες, έχουμε αριθμίσει διάφορα κτίρια. Το εντυπωσιακό είναι τα κτίρια και 2-2 μίλη που ήταν παλιά στη θέση που φτιάχτηκε η πλατεία Ηρών, η οποία φτιάχτηκε περίπου το 1875. Εδώ βλέπετε, είναι η Φεύρνος Κουκουλές το 12, είναι η μοναδική τότε έξοδος που υπήρχε προς το Πισκοπιό από την Ερμούπολη. Η Γεωργίου Παπανδρέου δεν υπάρχει. Το 11 είναι το κτίριο του Πυλού, που θα το γνωρίζετε, και βέβαια δεν υπάρχει τίποτα από τα κτίρια της Γεωργίου Παπανδρέου, το Βιομηχανικό Μουσείο κτλ. Προχωράμε με ένα άλλο επίσης άρθρο για ένα σπάνιο διόροφο πηγάδι που βρίσκεται στο χτίμ, στο κίνη, στο ρέμα, και το οποίο όχι μόνο παραμένει άγνωστο για τη μοναδικότητά του, αλλά και βρίσκεται σε φάση μερικής κατάρρευσης. Διόροφο πηγάδι με την έννοια ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του πηγαδιού από δύο διαφορετικές στάθμες με υψομετρική διαφορά περίπου 5 μέτρων. Η φωτογραφία αυτή είναι η φωτογραφία από την πάνω στάθμη και το πηγάδι θυμίζει ένα συνηθισμένο από τα εκατοντάδες πηγάδια που υπάρχουν στη Σύρο. Όμως από την κάτω πλευρά, από την πλευρά του ρέματος, θα δείτε ότι 5 μέτρα πιο χαμηλά υπάρχει μια μεγάλη τεράστια καμάρα
που υπάρχει δυνατότητα εισόδου μέσα στο χώρο του πηγαδιού και άντλησης νερού από εκεί. Εδώ είναι μια σχηματική τομή που φτιάξαμε για να εξηγήσουμε αυτό το πράγμα κτλ. Ένα άλλο άρθρο, επίσης μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον και αξιοπερίεργο, ήταν το γεγονός ότι οι πρώτοι Ερμοπολίτες, όταν κατασκεύαζαν το 1846 το πρώτο δημοτικό κτίριο, που ήταν το κτίριο του Κρεοπολίου Ιχθυοπολίου, βλέπετε το μεγάλο κτίριο με τη στέγη, έκτισαν, χωρίς να το κάνουν ευρύτερα γνωστό, στα θεμέλια του μία κάψουλα του χρόνου. Ένα κυλινδρικό κουτί μεταλλικό που περιείχε ορισμένα έγγραφα του Δήμου, μερικά κέρματα και ένα τυπωμένο αντίγραφο του πρώτου ελληνικού συντάγματος το 1844, που είχε ψηφιστεί δηλαδή 2 χρόνια πριν. 115 χρόνια μετά, το 1958, γκρεμίζοντας το κτίριο για να χτιστεί η Σχολή Μηχανικών, που είναι αυτό το κτίριο και μετέπειτα περιφέρεια όπως την γνωρίζουμε σήμερα νοτίου αποκεντρωμένη διοίκηση σήμερα, βρήκανε το μεταλλικό κύλινδρο και παρέδωσαν το περιεχόμενό του στο Δήμο. Και τα στοιχεία αυτά, ό,τι έκπληξη, αντί να κοσμούν σήμερα σε περίοπτη θέση ένα μουσείο, δυστυχώς χάθηκαν. Θα τελειώσω με το άρθρο που περιλαμβάνεται στο τελευταίο τεύχος των Συριανών Γραμμάτων που κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες. Αναφέρομαι στην αγροτική αρχιτεκτονική της Σύρου, με την έννοια της αρχιτεκτονικής της Σύρου πριν και χωρίς την νεοκλασική Ερμούπολη. Στο άρθρο αυτό εξετάζω τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και τους παραδοσιακούς τρόπους δόμησης που χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο του μεσαιωνικού και μοναδικού μέχρι το 1821 οικισμού της Άνω Σύρου, τα αρχαίγωνα αγροτικά κτίσματα της Θεμονιάς, που συναντούσε κανείς στη Σιαρινή Ήπεθρο αιώνες πριν τη δημιουργία των χωριών, και τέλος την παραδοσιακή αγροτική κατοικία που κυριάρχησε μετά τη δημιουργία των χωριών. Επιπρόσθεσε όλα αυτά, αναζητήθηκε και ο χρόνος και η αιτία που δημιουργήθηκαν οι οικισμοί της Σύρου στα μέσα του 19ου αιώνα και γιατί δεν είχαν δημιουργηθεί προηγούμενα. Απαντήθηκε συγχρόνως και το γιατί οι Συριανοί οικισμοί ήταν τόσο αεροδομημένοι, χωρίς την συνηθισμένη μορφή των κυκλαδίτικων οικισμών με το συνεκτικό τμήμα, την κεντρική πλατεία, το καφενείο κλπ. Κλείνοντας την ομιλία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Βαρθαλίτη που μας δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι των Συριανών Γραμμάτων και ο οποίος με τον ανεξάντλητο ενθουσιασμό του αποτελεί κίνητρο για όλους μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη και το προσωπικό όλων των φορέων που μας υποστηρίζουν και μας βοηθάνε, από το ΓΑΚ Κυκλάδων, τη Βιβλιοθήκη του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, το Ιστορικό Αρχείο της Άνω Σύρου και όλων των λοιπόν φορέων, συμπεριλαμβανομένων όσων αθέατα στείλουν και υποστηρίζουν τις αμέτρητες ιστοσελίδες με τα ψηφιοποιημένα αρχεία, ανάμεσα στους οποίους και την πρόσφατη ψηφιοποίηση των εφημερίδων της Σύρου από τη Δημοτική μας Βιβλιοθήκη. Ολοκληρώνουμε την ευχή τα Συριανά Γράμματα να μακροημερεύσουν και μετά από εμάς και να αποκτήσουν κάποια στιγμή ιστοσελίδα με ψηφιοποιημένο το υλικό τους, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο τόσο στους πολίτες όσο και στους ερευνητές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Βαλανόπουλο και το λόγο θα πάρει τώρα η κυρία Κατρισιώση, Αγγελική, φιλόλογος, υπάλληλος αρχαιοφύλακας των Γενικών Αρχείων του Κράτους εδώ στη Σύρο, ενός χώρου και μιας υπηρεσίας που είναι εκ των ουκ άνευ για την συνέχιση και τη διαιώνιση και του Συριανού πολιτισμού και της δικής μας προσπάθειας των Συριανών Γραμμάτων. Καλησπέρα και από μένα. Η δική μου συμμετοχή στα Συριανά Γράμματα ήταν για πρώτη φορά στο 11ο τεύχος του Ιουνίου του 2022 που είχε θέμα τη Σύρο στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, την 20ετία 1900-1920. Πρόκειται για μια 20ετία σχετικά άγνωστη και λίγο μελετημένη, ίσως από έλλειψη ερευνητικού ενδιαφέροντος. Όλο το βάρος της έρευνας έχει πέσει στον λαμπρό 19ο αιώνα και στα εκπληκτικά επιτεύγματα των δημιουργών της Ερμούπολης, τα οποία και έχουν πολλαπλώς αναδειχθεί και αναλυθεί. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο, στο γύρισμα των 2 αιώνων, τη λεγόμενη περίοδο παρακμής της Σύρου, θέλησε το 11ο τεύχος να ρίξει φως και να αναδείξει τα γεγονότα της εποχής. Δεδομένου λοιπόν του θέματος, σκεφτήκαμε στην αρχή με τον κύριο Βαρθαλίτη να παρουσιάσω κάτι σχετικά με τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που λάμβαναν χώρα τότε. Έτσι, προς αλίευση ειδήσεων, άρχισα να ξεφυλίζω την εφημερίδα Παλιγενεσία,
που είχαμε την τύχη να αποκτήσουμε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους το τμήμα Σύρου ή Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων, όπως οι περισσότεροι το γνωρίζουν. Όπως γράφω και στο πρόλογο του κειμένου μου, «Πτυχές της ζωής στη Σύρο κατά την περίοδο 1909-1917, μέσα από την εφημερίδα Παλιγενεσία που απόκειται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους το τμήμα Σύρου», η Παλιγενεσία ήταν μια εφημερίδα πολιτική, κοινωνική και φιλολογική που εκδιδόταν στην Ερμούπολη μία φορά την εβδομάδα. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1909. Για το τελευταίο δεν γνωρίζουμε. Εμείς στην υπηρεσία διαθέτουμε 371 φύλλα από το πρώτο έως το φύλλο της 13ης Μαΐου του 1917. Η εφημερίδα αποτελεί μέρος του αρχείου του αείμνηστου Δημάρχου Ερμούπολης και εκδότη Σταύρου Βαφία, το οποίο δωρήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο Σύρου από την κόρη του, την κυρία Άννα Βαφία, το 2021. Πρόκειται για μια σπάνια εφημερίδα, γιατί εκτός από την υπηρεσία μας δεν την έχουμε εντοπίσει ούτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ούτε στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, που διαθέτει πλούσια συλλογή εφημερίδων από όλη την Ελλάδα. Ίσως κάποια φύλλα να βρίσκονται σε ιδιωτικά αρχεία. Προσπαθώντας λοιπόν να εντοπίσω ειδήσεις και πληροφορίες για τα πολιτιστικά δρόμενα της εποχής, έπεσα κυριολεκτικά πάνω σε έναν πλούτο από ειδήσεις που κάλυπταν όλο το φάσμα της ζωής τότε. Σκέφτηκα ότι δεν θα έπρεπε με τον περιορισμό σε έναν τομέα να χαθούν άλλες σημαντικές ειδήσεις που όλες μαζί συνθέτουν το κλίμα εκείνων των χρόνων. Στόχος μου να αποτυπωθεί η καθημερινότητα, η εικόνα της πόλης, η καθημερινή ζωή των ανθρώπων της, αστών και εργατών. Έτσι λοιπόν άρχισα να καταγράφω τις πιο χαρακτηριστικές από αυτές, μία-μία, και στο τέλος να κάνω την τελική επιλογή. Η τελική επιλογή όμως αποδείχθηκε δύσκολο έργο, γιατί κατά την κρίση μου όλες οι ειδήσεις ήταν σημαντικές. Εν τέλει κατέληξα σε κάποιες και χώρισα το υλικό μου σε θεματικές ενότητες και επιμέρους τομείς. Ξεκινώ με την ενότητα της οικονομίας, με ειδήσεις εστιασμένες στο νέο οικονομικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από την παρακμή του Συριανού εμπορίου και την άνοδο της τοπικής βιομηχανίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ενότητα του πολιτισμού, με νέα και ειδήσεις από τον τομέα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Πού διασκέδαζαν οι Συριανοί, πώς περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους, στο διάσημο Θέατρο Απόλλων, στη λαμπρή λέσχη Ελλάς, σε καφεθέατρα, καφενεία, ζυθεστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, σε λαϊκές ταβέρνες, στη κεντρική πλατεία. Πώς διασκέδασαν? Με όπερες και οπερέτες, θεατρικές παραστάσεις, με χορούς και χορεσπερίδες, με κινηματογράφο, μίμους, καραγκιόζι και ποικίλα άλλα θεάματα. Με την μπάντα των Φιλομούσων και τις ιταλικές και γερμανικές μπάντες των ξένων πλοίων που προσορμίζονταν στο λιμάνι. Με λαϊκά όργανα, λατέρνες και αμανέδες κάποιων μερακλείδων που με το κέφι τους ξεσήκωναν ολόκληρες συνοικίες και συχνά προκαλούσαν την παρέμβαση της αστυνομίας για την αποκατάσταση της ησυχίας. Άλλη ενότητα, η κοινωνική ζωή του τόπου. Εδώ παρουσιάζονται ειδήσεις από τα λεγόμενα κοινωνικά. Γεννήσεις, γάμοι και θάνατοι γυραιών και νέων ανθρώπων, επιφανών ή μη, όπου αναδεικνύονται οι πιο συχνές αιτίες θνησιμότητας της εποχής. Από φυσικά αίτια, ασθένειες, ατυχήματα ή αυτοκτονίες. Παρουσιάζονται επίσης ειδήσεις από το πλούσιο αστυνομικό δελτίο, όπως το συχνό κυνηγητό μεταξύ αστυνομικών και λαθρεμπόρων για την πάταξη του λαθρεμπορίου, αλλά και κάθε είδους συμπλοκές, τραυματισμοί, φόνοι, βρεφοκτονίες, απαγωγές και ασέλγειες. Τον καθημερινό ρυθμό της ζωής συχνά διακόπτουν ευχάριστα και κάποια έκτακτα γεγονότα, που δίνουν την ευκαιρία στους συντάκτες να τα παρουσιάσουν αναλυτικά και με έναν άκρος γλαφυρό τρόπο. Ξεχωρίζω και αναφέρω εδώ κάποια. Την επίσκεψη του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου στην έπαυλη Βαφιαδάκη στα Προύσα το 1910, όπου εκτός των άλλων δημοσιεύεται και το μενού του επίσημου γεύματος. Το πέρασμα του διάσημου κομίτη του Χάλεϊ επίσης το 1910 και τα ανάμεικτα συναισθήματα που προκάλεσε στους Συριανούς η αναμονή και το πέρασμά του. Αλλά και την άφιξη τριών υδροπλάνων από τη βάση του Φαλήρου και την προσταλάσσωσή τους στα λαζαρέτα. Η καθημερινή ζωή όμως στη Σύρο δεν είχε μόνο καλά, είχε και τα αρνητικά της.
στα αρνητικά ανήκει το χρονίζον και ταλανίζον πρόβλημα της υγιεινής, της καθαριότητας και των αδέσποτων ζώων. Δυστυχώς η Ερμούπολη δεν ήταν μια πόλη καθαρή. Τα δημόσια ουρητήρια δεν επαρκούσαν και αυτά που υπήρχαν συχνά υπερχείλιζαν. Από τους υπονόμους έβγαινε απέσια μυρωδιά. Τα αδέσποτα δηλητηριάζονταν στους δρόμους και συχνά αφήνονταν επιτόπου να σύπονται για μέρες. Δίπλα στη βυρσοδεψία είχαν σχηματιστεί έλλοι που αποτελούσαν εστία μόλυνσης για όλη την γύρω περιοχή και το νησί. Και το όλο σκηνικό της καθημερινότητας συμπληρώνεται από κάποιους ανθρώπους που είτε ζουν στο κοινωνικό περιθώριο, είτε με τη στάση τους προκαλούν την αγανάκτηση των πολιτών και τα δυσμενή σχόλια των συντακτών. Τους επέτες, ενήλικους και ανήλικους, που ζητιάνευαν στους δρόμους και στα καφενεία, αγιόπαιδες που παίζαν τυχερά παιχνίδια στην πλατεία, χαρτοπαίκτες και ζαροπαίκτες που συχνά μέσα σε λίγες ώρες έχαναν παίζοντας όλο το ημερομίσθιό τους. Ιερόδουλες και οίκοι ανοχής, που ενοχλούσαν την ηθική του καθώς πρέπει κόσμο, αλλά και δυστυχισμένες υπάρξεις, ηλικιωμένοι, άρρωστοι και ψυχικά διαταραγμένοι άνθρωποι που διωγμένοι από τα σπίτια τους περιφέρονταν και υπέφεραν στους δρόμους. Τέλος, καταγράφω τη Σύρο κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και των πρώτων χρόνων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από την προκλητική ύψωση της τουρκικής σημαίας στο τουρκικό προξενείο το 1912, την επίταξη των δημοτικών σχολείων και του γυμνασίου για στρατονισμό, την επιστροφή των Συριανών επιστράτων το 1913 μέσα σε κλίμα συγκίνησης και πανηγυρισμών, μέχρι τις πρώτες εχθροπραξίες μεταξύ Άγγλων και Γερμανών σε Συριανό έδαφος στα τέλη του 1916. Και όλα αυτά χωρίς τη δική μου παρέμβαση σχολιασμό. Τα κείμενα αντιγράφονται και μεταφέρονται αυτούσια όπως ακριβώς γράφτηκαν από τους συντάκτες που έζησαν από κοντά τα γεγονότα, συχνά ως αυτόπτες μάρτυρες. Κείμενα γεμάτα ζωντάνια, αμεσότητα και πλήρη ποικίλων συναισθημάτων, χαράς, λύπης, αγωνίας, αγανάκτησης, με τη ζωντανή, απλή καθαρεύουσα γλώσσα της εποχής. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκα και στο δεύτερο άρθρο μου, στο 12ο τεύχος του Δεκεμβρίου του 2022, που είχε ως θέμα συνέχεια του προηγούμενου, τη Σύρο κατά την 20ετία 1920-1940. Το άρθρο μου έχει τίτλο «Πτυχές από τη ζωή στη Σύρο κατά την 20ετία 1920-1940». Πτυχές, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε μέσα σε λίγες σελίδες να αναπαραστήσουμε όλο το κλίμα μιας εποχής, μπορούμε όμως να πάρουμε μια ιδέα. Εδώ η έρευνα και η επιλογή έγινε στο μεγαλύτερο μέρος των 950 φύλων της εφημερίδας Θάρρος, επίσης του εκδότη Σταύρου Βαφιά, και σε κάποια φύλλα άλλων εφημερίδων που απόκειται στα ΓΑΚ Σύρου. Ο στόχος ήταν ο ίδιος, να αναδειχθεί η καθημερινότητα των Συριανών στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Έτσι παρουσιάζονται οι έρηδες και τα μικροεπισόδια μεταξύ φιλοβενιζελικών και φιλοβασιλικών, θέματα πολιτισμού όπως το προηγούμενο, αθλητικά θέματα, το ποδόσφαιρο και οι πρώτοι παγκυκλαδικοί αγώνες, θέματα κοινωνικά, επαιτία, εργατικά ατυχήματα, ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, το εμένον θέμα της καθαριότητας, θέματα από την οικονομία με το ανησυχητικό φαινόμενο της αναχώρησης από τη Σύρο κάποιον άλλοτε έβορος των επιχειρήσεων και άλλα. Και πάλι τα κείμενα δόθηκαν αυτούσια μέσα από τα μάτια και την πένα των ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα του Μεσοπολέμου με την προσεγμένη δημοσιογραφική καθαρεύουσα της εποχής. Το επόμενο τεύχος, το 13ο του Ιουνίου του 2023, είχε θέμα την 20ετία 1940-1960. Εδώ πρόκειται για καταιγισμό γεγονότων. Πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος παραγμός και στο τέλος μία Σύρος καθημαγμένη οικονομικά, με στρατιές ανέργων να θρηνεί χιλιάδες θύματα και να προσπαθεί να βρει τη νέα της ταυτότητα. Θεώρησα ότι η προηγούμενη πρακτική της επιλογής και μεταφοράς ειδήσεων δεν ήταν εφικτή, λόγω του τεράστιου όγκου των πληροφοριών. Έτσι αποφάσισα να καταπιαστώ με την καθημερινότητα πάλι, αλλά επικεντρώθηκα στην πνευματική και πολιτιστική κίνηση της 20ετίας. Από την έρευνα σε ποικίλες πηγές προέκυψε ένα κείμενο χωρισμένο σε ενότητες που αντιστοιχούν σε 4 χρονικές περιόδους.
την προπολεμική από την αρχή του 1940 έως την 28 Οκτωβρίου, την εμπόλεμη περίοδο 1940 έως τον Απρίλιο 1941, τα χρόνια της Ιταλικής και Γερμανικής κατοχής 1941 έως τον Οκτώβριο του 1944 και τη μεταπολεμική από τα τέλη του 1944 έως το τέλος του 1959. Και θα αναρωτηθεί κάποιος, μα καλά, εκείνα τα δύσκολα χρόνια υπήρχε πνευματική και πολιτιστική κίνηση? Και όμως υπήρχε, και μάλιστα αξιόλογοι, πλήθος Συριανών είχαν αναλάβει άλλη θεσμικά και άλλη άτυπα την ανόρθωση του καταρακωμένου ηθικού του Συριανού λαού και την πνευματική και ηθική του ανάταση, με διαλέξεις, θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, χορούς και άλλες εκδηλώσεις. Αυτοί ήταν δάσκαλοι, μαθητές και καθηγητές του γυμνασίου, ιερείς, αξιωματικοί, ντόπιοι καλλιτέχνες, ποικίλοι σύλλογοι και σωματεία, με προεξάρχοντα το Λύκειο Ελληνίδων. Αθηναϊκή θίαση και μεγάλα καλλιτεχνικά ονόματα συνεχίζουν να επισκέπτονται το νησί. Συχνές είναι και οι επισκέψεις σπουδαίων επιστημόνων και ακαδημαϊκών δασκάλων που με τις εμπνευσμένες ομιλίες τους απευθύνονται σε όλο το Συριανό λαό στην κοινή προσπάθεια ανάτασης του ηθικού του. Το τελευταίο τεύχος που συμμετείχα ήταν το 14ο του Δεκεμβρίου του 2023, το αφιερωμένο στον μεγάλο Ευάγγελο Ρούσο. Στο τεύχος αυτό συμμετέχω με τρία άρθρα. Στο πρώτο καταπιάνομαι με την καταγωγή του Ρούσου και της οικογένειάς του. Κατόπιν έρευνας σε αρχιακές πηγές της υπηρεσίας μου, βρέθηκε ότι από την πλευρά του πατέρα του καταγόταν από τη Σαντορίνη, κάτι που ήταν άλλωστε γνωστό. Από την πλευρά όμως της μητέρας του, της Άννας Μαρκουλάκη, βρέθηκε ότι καταγόταν από τις Κηδονίες της Μικράς Ασίας, το σημερινό Αϊβαλί, κάτι που και ο ίδιος ο Ρούσος δεν το γνώριζε. Όπως έλεγε στον κύριο Βαρθαλίτη, νόμιζε ότι καταγόταν από την Κρήτη. Ίσως αυτή η διπλή καταγωγή του να ήταν ασυνείδητα ένας επιπλέον παράγοντας που τον ώθησε να ασχοληθεί και με τη λογοτεχνία και με τη φιλοσοφία και εν τέλει με το έργο του να τιμήσει και τις δυο του πατρίδες. Με το λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό έργο του «Τις Κυκλάδες», την πατρίδα της λυρικής ποίησης, και με το φιλοσοφικό, τη γενέτειρα της φιλοσοφίας, την Ιωνία. Το δεύτερο άρθρο μου είναι κατόπιν παρότρινσης του κυρίου Βαρθαλίτη, αφιερωμένο στον φιλόλογο Ιωάννη Θωμόπουλο, καθηγητή του Ευάγγελου Ρούσου στο γυμνάσιο Σύρου στα μετακατοχικά χρόνια. Όπως μου είπε ο κύριος Βαρθαλίτης, ο Ρούσος μιλούσε πάντα έως τα γεράματά του με ιδιαίτερη αγάπη και θαυμασμό για τον σπουδαίο αυτόν φιλόλογο και για την επιρροή που του άσκησε ως προσωπικότητα γενικά. Μάλιστα, όπως ο ίδιος είχε ομολογήσει, χάρη σε αυτόν διάλεξε την επιστήμη της φιλολογίας. Στο κείμενό μου παρουσιάζεται η πολυσχηδής προσωπικότητα του Θωμόπουλου, το εκπαιδευτικό, συγγραφικό και αρχαιολογικό του έργο, τα χρόνια που έμεινε στη Σύρο, και το γενικό αποτύπωμα που άφησε στη ζωή του νησιού. Στο τρίτο, επιχείρησα μία καταγραφή του συνολικού έργου του Ευάγγελου Ρούσου, από το πρώτο του άρθρο σε Συριανό περιοδικό τον Οκτώβριο του 1947 έως το τοπονημικό της Σύρου το 2011. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται ποικίλα δημοσιεύματα, ποίηματα, πεζά, δοκίμια, κριτικές, το φιλοσοφικό του έργο, αλλά και αναφορές και κριτικές άλλων προς τον ίδιο και το έργο του. Η καταγραφή βασίστηκε στο ίδιο το αρχείο του Ρούσου, που δωρήθηκε στα ΓΑΚ Σύρου μετά τον θάνατό του. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαρθαλίτη για την ευκαιρία που μου έδωσε να συμμετάσχω κι εγώ ως μέλος συγγραφής στα Συριανά Γράμματα, το μοναδικό σήμερα περιοδικό που έχει θέμα τη Σύρο. Τον ευχαριστώ επίσης και για τη διαρκή ενθάρρυνση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της έρευνας και σύνταξης των άρθρων μου. Ταυτόχρονα ήταν για μένα και μια ευκαιρία να βγάλω προς τα έξω το προϊόν της έρευνας που αποτελεί καθημερινά το αντικείμενο της εργασίας μου ως υπαλλήλου του Ιστορικού Αρχείου Σύρου. Ελπίζω και εύχομαι η συνεργασία μας να συνεχιστεί, να είναι πάντα έτσι παραγωγικός και αϊκίνητος και φυσικά να απολαμβάνουμε τα Συριανά Γράμματα για πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Κατρισιώση και το λόγο θα πάρει τώρα ο κύριος Αντώνης Τάντουλος. Η συνεργασία του οποίου στα Συριανά Γράμματα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας. Ο κύριος Τάντουλος, γιατρός,
Έχει έρθει ειδικά από τη Νεάπολη της Λακωνίας για να στη σημερινή εκδήλωση. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα για, για το Συριανό πολιτισμό, το σύγχρονο Συριανό πολιτισμό και ο μεγαλύτερος συλλέκτης παγκοσμίως του Συριανού εντύπου. Σεβασμιότατε, σεβαστέ πατέρα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω με μία διαπίστωση. Η Σύρα, ο τόπος μας, είναι πολύ τυχερή. Ευτύχησε να εκδίδεται χάρη στο Μεράκι ενός άξιου τέκνου της, ένα περιοδικό αληθινός θησαυρός πληροφοριών για το νησί, που το ζηλεύουν πολλές ελληνικές πόλεις μεγαλύτερες σε έκταση και πληθυσμό. Αυτός ο θησαυρός γίνεται κτήμα πλέον για κάθε ενδιαφερόμενο και είναι σίγουρο πως θα αποτελεί συνεχώς σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους αναγνώστες του σήμερα, αλλά και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Αν και ξενιτεμένος Συριανός από βρεφικής ακόμη ηλικίας, ένιωσα την ανάγκη να συμμετέχω σαν συνεργάτη σε αυτή την έκδοση, την τόσο σημαντική για την αγαπημένη μας πατρίδα. Την ίδια αυτή ανάγκη την είχε διατυπώσει το 1977 και η μεγάλη μας ποιήτρια Ρίτα Μπούμη Παπά, όταν στην τιμητική εκδήλωση που τους έγινε τότε, έκλεισε την απαγγελία της ενός ποιήματος για το γενέθλιο τόπο την Ερμούπολη με το τετράστιχο. «Δίχως να το ζητήσεις, όρκο σου έδωσα πιστό, ένδοξη πόλη του Ερμή, σεβάσμιο πάτριο χώμα. Μια πέτρα να προσθέσω στην ιστορία σου κι εγώ, με όσα βιβλία έγραψα και όσα θα γράψω ακόμα. Για να είμαι πιο ακριβής, στην περίπτωσή μου ταιριάζει καλύτερα η λέξη άρθρα αντί για τη λέξη βιβλία». Ας προχωρήσουμε όμως στο θέμα της σημερινής εισήγησης. Ένα από τα πολλά αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκα στα Συριανά Γράμματα με προβλημάτισε ιδιαίτερα, γιατί μέσα από την έρευνα που έγινε βγήκε στην επιφάνεια, ομολογώ ανέλπιστα, μια σοβαρή εκκρεμότητα που χρονίζει για πάνω από 100 χρόνια. Αλλά ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο 20ος αιώνας, ιδιαίτερα στο πρώτο μισό του, ήταν μια περίοδος που σημαδεύεται από αλλεπάλληλα πολεμικά γεγονότα με συμμετοχή και της χώρας μας. Βαλκανική πόλεμη, ελληνοτουρκικός και ελληνοβουλγαρικός, πρώτος και δεύτερος παγκόσμιοι πόλεμοι, εκστρατεία στην Ουκρανία, εκστρατεία στη Μικρά Ασία, εμφύλιος, εκστρατεία στην Κορέα, εισβολή στην Κύπρο. Στις συγκρούσεις αυτές υπήρξαν πολλά θύματα. Τους ήρωες αυτούς που θυσιάστηκαν υπηρετώντας την πατρίδα, οφείλουμε να τους τιμούμε και αν μη τι άλλο, τουλάχιστον να τους μνημονεύουμε με ευγνωμοσύνη. Πόσοι όμως από αυτούς μας είναι γνωστοί? Σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης δημιουργήθηκαν στην πορεία του χρόνου ηρώα πάνω στα οποία χαράκτηκαν χιλιάδες ονόματα. Όπως φαίνεται όμως, για διάφορους λόγους έχουν παραλυφθεί και πολλά άλλα. Το ίδιο πρόβλημα αποδείχτηκε πως υπάρχει και στο νησί μας. Το γιατί συνέβη αυτό θα το εξετάσουμε στη συνέχεια. Μέχρι σήμερα, τα μόνα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία που έχουμε για τους ένστολους νεκρούς αυτών των πολέμων δημοσιεύθηκαν το 1930 στο δίτομο έργο «Αγώνες και νεκροί 1830-1930» και στον τόμο του 1990 «Αγώνες και νεκροί του ελληνικού στρατού κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1940-45». Αν και οι εκδόσεις αυτές και κυρίως οι πρώτοι του 30 έχουν πολλές ελλείψεις, αποτελούν τη βάση για να ξεκινήσει κανείς την απαρίθμηση των νεκρών του κάθε τόπου. Ας γυρίσουμε πάνω από ένα αιώνα πίσω, περίοδος Βαλκανικών πολέμων 1912-13. Η Ελλάδα με τις νίκες κατά των Τούρκων και των Βουλγάρων υπερδιπλασιάζεται σε μέγεθος. Ένα χρόνο μετά,
με έξοδα ενός σημαντικού ευεργέτη της Σύρας, του Σταμάτη Βαφιαδάκη, ιού του Δημητρίου Βαφιαδάκη, που η δημαρχία του είναι συνυφασμένη με τη δημιουργία του λαμπρού κτηρίου που μας φιλοξενεί απόψε, αναγείρεται το γνωστό μας ηρώο στην Ερμούπολη. Ο Βαφιαδάκης ήταν τότε βουλευτής Κυκλάδων και το αφιερώνει εις τους ιούς των Κυκλαδιτών, τους αγωνιστέντας και θανώντας υπέρ της των υποδούλων αδελφών ελευθερίας. Λόγω του βουλευτικού αξιώματός του είχε καλή πρόσβαση σε υπουργεία, στρατολογικά γραφεία, αυτοδιοίκηση. Είχε και τους κατατόπους αντιπροσώπους του. Έτσι είχε τη δυνατότητα να συγκεντρώσει 460 ονόματα από όλα τα Κυκλαδονήσια. Τα ονόματα των νεκρών, χωρισμένα ένα νησί, κάλυψαν ασφυκτικά όλες τις επιφάνειες του μνημείου. Με την ενέργειά του αυτή, ο Βαφιαδάκης, χωρίς να το γνωρίζει, προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες για όλες τις Κυκλάδες, γιατί πολλά από αυτά τα ονόματα γίνονται ευρύτερα γνωστά για πρώτη φορά από τις καταγραφές που έγιναν στο Ηρώο. Η εξήγηση είναι απλή, γιατί συγκεντρώθηκαν ένα χρόνο μετά τα γεγονότα από άνθρωπο που είχε τις κατάλληλες προσβάσεις, τη στιγμή που η πρώτη επίσημη καταγραφή έγινε 16 χρόνια αργότερα, το 1930, και ενώ είχαν μεσολαβήσει ο εθνικός διχασμός, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η εκστρατεία στην Ουκρανία και η μικρασιατική καταστροφή. Καταστάσεις δηλαδή που το έργο της καταγραφής των νεκρών είχε περιέλθει σε δεύτερη μοίρα. Ειδικά για το νησί μας, το μνημείο της Δωρεάς Βαφιαδάκη προσέθεσε 46 ονόματα Συριανών που δεν υπάρχουν στον επίσημο κατάλογο του 1930. Το ίδιο συμβαίνει και με τους νεκρούς από την Άξο, όπου προστέθηκαν 35 άγνωστα ονόματα και από ό,τι φαίνεται, μιας και η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Η επόμενη σύγκρουση μετά τους Βαλκανικούς ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Στο Ηρώο που δόρισε ο Βαφιαδάκης δεν υπήρχε πλέον χώρος για να προσθεθούν καινούργια ονόματα. Έτσι, για τα υπόλοιπα θύματα των πολέμων που ακολούθησαν έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση. Οι συνθήκες της εποχής όμως, με τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις, τον εθνικό διχασμό και τα επακόλουθα της μικρασιατικής καταστροφής, δεν επέτρεψαν να βρεθεί αυτή η λύση. Μάλιστα, από το 1927 και μετά, άρχισαν να κατασκευάζονται σε περιοχές εκτός Ερμουπόλεως τοπικά ηρώα, στα οποία αναγράφονταν τα ονόματα των ντόπιων νεκρών. Βάρη, Ανοσίος, Ποσειδονία, Μάνα, Ραλισσάς, Πάγος, Φίνικας. Αλλά και σε αυτά τα μνημεία υπάρχουν ελλείψεις. Για να συνειδητοποιήσουμε τελικά τι έχει και τι δεν έχει καταγραφεί στα Ηρώα, θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το πίνακα που έχουν συγκεντρωθεί οι ένστολοι Συριανοί νεκροί μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έτσι, οι νεκροί Συριανοί της περίοδου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι τουλάχιστον 102 και από αυτούς στα Ηρώα είναι καταγεγραμμένοι μόνο 33. Από τους νεκρούς στην εκστρατεία στην Ουκρανία, που είναι τουλάχιστον 7, καταγεγραμμένοι στα Ηρώα είναι μόνο 3. Από τους νεκρούς της εκστρατείας στη Μικρά Ασία, που είναι τουλάχιστον 123, από αυτούς στα Ηρώα υπάρχουν μόνο 26. Και τέλος, από τους νεκρούς Συριανούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι τουλάχιστον 70, στα Ηρώα υπάρχουν μόνο 10. Κατά συνέπεια, σε ένα σύνολο τουλάχιστον 302 Συριανών νεκρών της περίοδου 1914-1945, μόνο τα ονόματα των 72 υπάρχουν στα μνημεία του νησιού. Δηλαδή, τουλάχιστον 230 ήρωες, κατά βάση Ερμουπολίτες, που τόσα τους οφείλουμε, τους έχουμε ξεχάσει. Και αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Υπάρχουν δικαιολογίες για αυτή την παράληψη? Σίγουρα οι αλλεπάλληλοι πόλεμοι και οι έκθυμες καταστάσεις στη διάρκεια του 20ου αιώνα
σε συνδυασμό με τη λαθασμένη εντύπωση ότι το ηρώο της Ερμούπολης είναι αφιερωμένο στους Ιδιανούς νεκρούς όλων των πολέμων, λόγω των εκατοντάδων ονομάτων που είναι χαραγμένα σε αυτό, να μπορεί κατά κάποιο τρόπο να τη δικαιολογήσει. Πιστεύω όμως πως είναι άσκοπο να ξύνουμε πληγές του παρελθόντος, ψάχνοντας εκ των υστέρων να μοιράσουμε ευθύνες. Το ζήτημα είναι το τι θα πράξουν οι Συριανοί του σήμερα, τώρα που γίνεται γνωστό τι έχει συμβεί. Εάν με άλλα λόγια θα τεθεί σαν στόχος να διορθωθεί αυτή η εκκρεμότητα. Φρονώ πως το Δημοτικό Συμβούλιο, συμπολίτευση και αντιπολίτευση θα πρέπει με ομοψυχία και πατριωτισμό να συζητήσει και να δώσει τη λύση. Εκτιμώ πως και η βοήθεια της τοπικής εκκλησίας, καθολικής και ορθόδοξης, ορθόδοξης και καθολικής, θα μπορούσε να είναι πολύτιμη σε αυτό το τομέα. Πριν απ' όλα βεβαίως είναι απαραίτητο να γίνει συστηματική έρευνα από συγκροτημένη ομάδα ερευνητών σε κάθε δυνατή πηγή πληροφόρησης, δημοτικά, κοινοτικά και εκκλησιαστικά αρχεία, εφημερίδες, στρατιωτικές υπηρεσίες, συγγενείς και απογόνους των πεσόντων, ώστε να συνταχθεί ένας αξιόπιστος και κατά το δυνατόν πλήρης κατάλογος αυτών των ξεχασμένων ηρώων. Τα άρθρα στα τεύχη 11, 12 και 13 των Συριανών γραμμάτων μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Είναι βέβαιο ότι στα 330 ξεχασμένα αυτά ονόματα, μετά την έρευνα, θα προσθεθούν και άλλα. Και έτσι θα γίνει εφικτό στις εθνικές επαιτίους να εκφωνείται ένα σωστό προσκλητήριο των νεκρών συμπατριωτών μας. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους. Σεβασμιότατε, σεβαστέ πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι μόνο, ότι στο τελευταίο τεύχος το πρώτο άρθρο το κάνει ο Προμπονάς, καθηγητής επίτιμος του Πανεπιστημίου, και είναι η νέα ερμηνεία πώς προήλθε η λέξη σύρο-σύρα. Είναι επιστημονικά γραμμένη και σας παρακαλώ πάρα πολύ να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλους για την υπομονή σας και για την τιμή που μας κάνατε να έρθετε εδώ απόψε. Και να ευχηθούμε στα Συριανά γράμματα πολλά πολλά χρόνια ακόμα για το καλό του αγαπημένου τόπου. Ευχαριστώ πολύ. Ένα αναμνηστικό εκ μέρους του Δήμου.